Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του Vasco Sports. Είμαστε εδώ για ακόμα μία φορά για να σχολιάσουμε το επερχόμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μάλμε. Ο ΠΑΟΚ καταρχάς προκρίθηκε κοντά στην Μπόρας Μπανιαλούκα, έπραξε το καθήκον του χωρίς να εντυπωσιάσει βέβαια. Έπαιξε ουσιώδες ποδόσφαιρο κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Έβαλε τον γκολ με τον Μουρμ και εκεί έσβησε τις όποιες πιθανότητες είχε η Μπόρατς να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι. Δεν απειλήθηκε ποτέ ο ΠΑΟΚ, δεν δέχτηκε κάποια ευκαιρία που να πεις ότι θα μπορούσε εδώ να ισοφαριστεί και να έχουμε άλλα. Αντιμετώπισε με σοβαρότητα το παιχνίδι, το έσβησε ο Λουτσέσκου στο τέλος με τις αλλαγές του, θέλοντας να προφυλάξει κάποιους παίχτες. Και τώρα αντιμετωπίζει τη Μάλμε, μια ομάδα που όσο εύκολα σκοράρει, τόσο εύκολα δέχεται τέρμα. Έχει μια αρκετά ασταθή αμυντική λειτουργία. Στο προηγούμενο παιχνίδι με την Κλάξβικ, την ομάδα από τα νησιά Φερόε, έχασε 3-2 η Μάλμε. Βέβαια, στο πρώτο παιχνίδι είχε επικρατήσει με 4-1, αλλά και πάλι δέχτηκε 3 γκολ. Στο παιχνίδι πριν την Κλάξβικ είχε αντιμετωπίσει τη Σύριους για το πρωτάθλημα, έχασε 1-0. Γενικά η Μάλμε έχει δεχθεί γκολ σε 5 συνεχόμενα παιχνίδια. Αυτό δεν ξέρω αν είναι ανησυχητικό για τους Σουηδούς, γιατί ο ΠΑΟΚ γενικά, όχι απαραίτητα στα παιχνίδια με την Μπόρατς, αλλά γενικά ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχει το εύκολο γκολ, το έδειξε ειδικά στην τελευταία στροφή του πρωταθλήματος. Και φυσικά να σχολιάσουμε για τον ΠΑΟΚ τις τελευταίες του κινήσεις. Υπέγραψε ο Τσάλοφ, υπέγραψε ο Σόρταερ, υπέγραψε ο Τσουντάλι, ο οποίος έχει υπογράψει εδώ και καιρό βέβαια. Τσάλοφ και Τσουντάλι είναι στη λίστα για, για τα παιχνίδια με τη Μάλμε. Δεν δηλώθηκε ο Ράφα Σοάρες και επιτέλους θα πούν οι ΠΑΟΚτσίδες ο Αλί Σαμάτα. Οπότε είναι πολύ πιθανό να δούμε και ντεμπούτο είτε από τον Τσάλοφ είτε από τον Τσουντάλι, γιατί στην κορυφή της επίθεσης ναι, 90% θα ξεκινήσει ο Μπράντον Τόμας, αλλά ξέρουμε ότι ο Λουτσέσκου εναλλάσσει τα center four, δηλαδή γύρω σε 65-70 που κάνει τις αλλαγές περνάει συνήθως ο Σαμάτα. Τώρα θα περάσει, δεν ξέρω, θα πω ότι Σουντάλι, γιατί έχει κάνει και κάποιες προπονήσεις με την ομάδα. Ο Τσάλοφ, εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι κανείς από τους παίχτες που αποκτήθηκε δεν είναι ανέτοιμος. Όλοι είναι έτοιμοι, γιατί έχουν κάνει προετοιμασία με τις ομάδες τους, έχουν παιχνίδια στα πόδια τους. Απλά πρέπει να ενσωματωθούν με την νέα τους ομάδα. Αυτή είναι η δυσκολία. Ότι Σουντάλι έκανε τις προπονήσεις πριν το παιχνίδι με την Μπόρατς, όσες πρόλαβε. Τώρα ήρθαν και υπέγραψαν και οι δύο που σας είπα, και ο Τσάλοφ και ο Σόρταερ. Για τον Σόρταερ δεν ξέρω πάρα πολλά, γιατί δεν τον έχω παρακολουθήσει πολύ. Ξέρω ότι είναι ένας παίχτης με προοπτική και θα πατήσει πάνω σε αυτό ΠΑΟΚ. Ο Τσάλοφ, εντάξει, σίγουρα είναι ένας παίχτης μεγάλης ποιότητας. Ενισχύει πάρα πολύ την επιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ. Και ενώ φάνηκε για κάποιες μέρες ότι το deal πάει να χαλάσει, εκεί εμφανίστηκε ο Ιβάν Σαββίδης που μίλησε με τον ποδοσφαιριστή και έσβησε τις όποιες αμφιβολίες είχε. Τον έντυσε στα σπρώμαυρα με ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, το ανακοίνωσε η ΠΑΕΠΑΟΚ, το οποίο περιείχε μέσα και Παρτιζάν και Τσεσεκά. Είναι γνωστές οι καλές σχέσεις του δικεφάλου με αυτές τις ομάδες. Η Τσεσεκά, η ομάδα, όχι οι δημοσιογράφοι και γενικά το κοινό, ήταν πολύ συνεργάσιμη, όπως είπε και ο ΠΑΟΚ, για τη μεταγραφή. Γενικά το κλίμα που κρατούσε όμως εκείνες τις μέρες, προσπαθούσαν άπαντες να πείσουν τον Τσάλοφ ότι δεν είναι αυτό που ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Ο ποδοσφαιριστής αποφάσισε ότι είναι μια καλή ευκαιρία για τον ίδιο να έρθει στην Ελλάδα να παίξει
σε όποια ευρωπαϊκή διοργάνωση τελικά παίξει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει εξασφαλίσει ήδη ότι θα έχει ευρωπαϊκό όμιλο μέχρι τον Δεκέμβριο και βλέπουμε. Τώρα όμως με τη Μάλμε είναι άλλες δυσκολίες στο παιχνίδι. Για το συγκεκριμένο μάτς οι στοιχηματικές δίνουν ως φαβορή τη Μάλμε, το διπλό του ΠΑΟΚ είναι στο 3-0-5, ο άσος στο 2-40, το χ στο 3-15. Είναι ένα παιχνίδι που κατά τη γνώμη μου θα είναι όσα φάμε και όσα βάλουμε η φάση, γιατί είναι δύο πολύ επιθετικές ομάδες και θα δούμε βέβαια άμα ξεκινήσει ο Κετζιόρα σε αυτό το μάτς, γιατί οι Σουηδοί διαθέτουν γρήγορους παίκτες και γι' αυτό και Τζιόρα νομίζω ότι είναι πιο κατάλληλος για αυτό το μάτς από τον Έκονγκ, ο οποίος έπαιξε πολύ καλά με την Μπόρατς στη ρεβάντς, αλλά είναι λίγο αργός. Και για τον Έκονγκ μάλιστα τις τελευταίες ώρες υπάρχουν κάποιες φήμες από ομάδες από τα Εμιράτα, οπότε είναι πιθανό να αποχωρήσει. Όχι τώρα, γιατί είναι πολύ κακό timing να αποχωρήσει οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής. Όπως και για τον Κουλιεράκη που ακούγονται διάφορα. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα πουληθεί ο παίχτης τώρα στα κοντά. Έχει πολύ σημαντικά παιχνίδια η ομάδα και γι' αυτό δεν είναι κανείς για πώληση αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν νομίζω ότι ο Κουλιεράκης θα πουληθεί γενικότερα, γιατί έτσι πήγε το πράγμα και με τον Κωνσταντέλια και έσβησε ο Ιβάν με τον παίχτη σε συνεργασία, εννοείται, όταν μίλησαν. Έσβησαν τις όποιες πιθανότητες μεταγραφής υπήρχαν. Συμφώνησαν ότι ο παίχτης θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Έτσι πιστεύω θα γίνει και με τον Κουλιεράκη. Τώρα στα του μάτς πιστεύω ότι, όπως σας είπα, θα δούμε πολλά γκολ. Δηλαδή το βλέπω για γκολ και over 3,5 το μάτς. Η Μάλμε, σας έχω πει, είναι μια ομάδα που σκοράρει εύκολα, αλλά δέχεται και εύκολα γκολ. Φαίνεται αυτό αν πάτε στα τελευταία της παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά του στο 100%. Στο προηγούμενο παιχνίδι με την Μπόρατς είδαμε ωραία πραγματάκια. Είδαμε αρκετές απειλές προς την εστία της Μπόρατς. Με τον Σισκόφσκι να είναι αρκετά θετικός και να κρατάει την ομάδα του στο ένα τέρμα, παθητικό. Είχε ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ. Δύο ευκαιρίες με τον Μούρκ πολύ καλές, με τον Οσντόεφ, με τον Κωνσταντέλια. Και γενικά σε πολλές φάσεις έμπαιναν στην περιοχή του υπέρθυνση του ΠΑΟΚ, αλλά δίστασαν να εκτελέσουν και αυτό τους στέρισε κάποια ενδεχομένως μεγάλη ευκαιρία. Όπως σας είπαμε λοιπόν, goal και over 3,5 για το ΠΑΟΚ, για το Μάλμε ΠΑΟΚ. Οι στοιχηματικές, όπως σας είπαμε, δίνουν φαβορή την Μάλμε για την νίκη, αλλά τον ΠΑΟΚ για την πρόκριση, καθώς η πρόκριση της Μάλμε είναι στο 2-20 και του ΠΑΟΚ σχεδόν στο 1.60. Τώρα θα σας πω και την εντεκάδα που βλέπω να ξεκινάει στη Σουηδία σε μερικές μέρες. Κοτάρσκι κλασικά κατά την εστία. Ο Ότο δεξιά που έπαιξε πάρα πολύ καλά με την Μπόρατς. Ο Μπάμπα αριστερά. Κουλιεράκης και Κετζιόρα τα δύο στόπερ. Ο Κετζιόρα είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσει, γιατί είναι πιο γρήγορος από τον Έκονγκ αρκετά. Καμαρά και Σβάμπ στο κέντρο. Η ταχύτητα του Καμαρά είναι απαραίτητη και η ποιότητα του Καμαρά επίσης, όχι μόνο η ταχύτητα. Κωνσταντίνια στο 10 που, εντάξει, ο Μούργα έπαιξε αρκετά καλά με την Μπόρατς, αλλά ο Κωνσταντίνια σε αυτό το μάτς είναι σίγουρα πλήρως απαραίτητος. Ζίφκοβιτς δεξιά και όχι Ντεσπότοφ, γιατί ο Ζίφκοβιτς έχει και άλλες αρετές, είναι πολύ καλός και αμυντικά, βοηθάει πίσω και θα το χρειαστεί ο ΠΑΟΚ αυτό. Τάισον αριστερά, δεν νομίζω να ξεκινήσω τη Σουντάλη ακόμα. Και στην κορυφή ο Μπράντον Τόμας, όσο ακόμα ξεκινάει, αυτός ο παίκτης πάντα ξεκινάει τη σεζόν ως δεύτερος και καταλήγει κάπως να είναι πρώτος. Πραγματικά είναι παίκτης που σου δίνει πάντα το 100% και γι' αυτό
Έχει κερδίσει τη θέση του ό,τι και να γίνει στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, βέβαια πέρσι ο Σαμάτα ήταν τραγικό, θα μου πείτε. Όπως και να έχει, ο Μπράντον είναι παίχτης που παίζει με ψυχή πάντα. Αυτό τον βοηθάει να ανέβει στα μάτια των προπονητών και να έχει γκαραντή χρόνο, όπως και να έχει. Δηλαδή τώρα με τον Τσάλοφ πιστεύω θα μοιράζονται λίγο τα λεπτά. Ο Τσάλοφ είναι παίχτης που σίγουρα αλλάζει την επίπεδο των ΠΑΟΚ ως προς αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι ο Μπράντον είναι αμελητέα ποσότητα. Με γκολ του Μπράντον ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο παιχνίδι με τον Άρη και ξέρουμε όλοι τι έγινε σε αυτό το μάτς. Ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα, δεν το λες και ασήμαντο παιχνίδι. Το τελευταίο και σημαντικότερο παιχνίδι της χρονιάς ήταν και έβαλε γκολ ο Μπράντον, το φόρ σου. Γιατί τότε, στο τέλος της χρονιάς που μας πέρασε, ο Μπράντον ήταν το πρώτο center forward του ΠΑΟΚ και όχι ο Σαμάτα. Οπότε, ναι, αυτή ήταν η άποψή μου για το παιχνίδι που θα ακολουθήσει την Τρίτη. Τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ μαθαίνει αντίπαλο για τα play-off του Champions League αλλά και του Europa σε περίπτωση αποκλεισμού, που δεν το ευχόμαστε βέβαια. Μείνετε συντονισμένοι εννοείται στο κανάλι μας, γιατί τώρα ακολουθούν πολύ μεγάλα παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα τα πούμε σε μερικές μέρες σε κάποια μετάδοση ενδεχομένως και του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ. Καλή συνέχεια σε όλους.